Μπορώ να πάρω μία. Ξέρετε ότι έχω. Έχω μία δυναμία στις πατάτες τηγανιτές. Και ποιος δεν έχει. Ε, πω, πω. Τι ωραίες πατατούλες, νουά. Νουά. Και η σάλτσα τι είναι. Κόσμος ο οποίος θέλει το μοσχαράκι κοκκινιστό, το βαρέθηκε, δεν θέλει να φάει. Και θέλει να φάει με ένα άλλο τρόπο το μοσχαράκι του. Ναι. Να, αυτός είναι ο τρόπος. Πιο ελαφρύ. Να φάει πατάτες τηγανιτές. Όχι, όχι, όχι. Αλλά αυτό ταιριάζει καλά με πατάτα τηγανιτή. Τι να κάνουμε, βρε φέη. Κοίταξε να δεις τι όμορφο που είναι. Πατατούλα τηγανιτή. Ταιριάζει πάρα πολύ με το μοσχαράκι. Ελαφρύ φαγητό, ψητό, κατσαρόλα, ωραίο. Ελαφρύ δεν είναι, πρόταση. Είναι φυσικά γέννη. Πατάτα τηγανιτή με κρέας και σάλτσα. Άσε την πατάτα κάτι στην άκρη. Ε, όχι να κάνουμε την πατάτα στην άκρη, Πέτρο. Δεν μπορεί να βρεις την άκρη, είναι μπροστά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή. Βεβαίως. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Μοσχαράκι λοιπόν, νουά, θα ζητήσετε από το χασάπι σας όπως ζήτησα εγώ από τον Τάσο τον Αγγελή και του είπα να μου κάνει ένα ωραίο δέσιμο, αλλά θα σας δείξω και εγώ πώς γίνεται αυτό το δέσιμο. Ένα κομμάτι λοιπόν νουά. Μοσχαρίσκιο περίπου στο 1,5, 1,800, 1,200, δεν υπάρχει στάντερ σε αυτό. Δύο κρεμμύδια, τρεις σκελίδες σκόρδο, είναι πανεύκολη συνταγή. Δείτε εδώ υλικά. Λευκό κρασί, ένα κύβο βοδινό ή κοτόπουλο, ό,τι θέλετε εσείς. Απλά θα δώσει έξτρα άρωμα και γεύση στο φαγητό μας. Και στη συνέχεια θα χρειαστούμε νεράκι, ελαιόλαδο, λίγο βουτυράκι, αυτό που μου αρέσει το γάλακτος έτσι που δίνει μια ιδιαίτερη γεύση. Καρότο, σέλερι και θυμάρι. Αχ, λοιπόν, εδώ, ωραία. Ωραίο, θα βάλουμε και λίγο δάφνη μέσα, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Το καροτάκι που έχεις εδώ τι είναι. Το καροτάκι ήταν μέσα που το μαγείρεψα. Θα δεις τώρα αμέσως τι κάνω. Λοιπόν, ξεκινώντας, πάμε να δείξουμε λίγο πώς κάνουμε σε περίπτωση που δεν πάρετε το μοσχαράκι σας στο νουά έτοιμο. Θέλω να σας δείξω, για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε να πείτε να το κάνει έτσι με αυτόν τον τρόπο, πώς κάνουμε το ρολό που το τυλίγουν μέσα στο δίχτυ. Αυτό το νοά το κάνουμε έτσι γιατί δεν θέλουμε να ανοίξει, δηλαδή να είναι ακανόνιστα κομμάτια. Θα δείξω ακριβώς τι εννοώ. Λοιπόν, παίρνουμε, θες να δείξουμε λίγο πώς κάνουμε αυτό το δέσιμο. Σε ενδιαφέρει. Πολύ. Δεν βλέπεις ένα ωραίο δεμένο κρέας. Κράτα εγώ. Okay. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Φέη. Ερχόμαστε από εδώ. Ο, δεν χρειάζεται να το κρατάς. Θα πέσει κάτω. Αυτό θα το βάζω στον πάγκο. Πέρα εδώ, κοίταξε να δεις. Λοιπόν, παίρνεις ένα κομμάτι σπάγκο. Να το δείξουμε και αυτό, γιατί ενδιαφέρει κάποιον κόσμο αυτό. Λοιπόν, κάνεις ένα. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν κατάλαβα. Δεν με έχεις δηλαδή εμένα για να κάνω ένα μοσχαράκι νουά. Κάνουμε εδώ λοιπόν. Το οποίο δεν καταλαβαίνω. Το δένεις αφού δεν είναι γεμιστό. Ναι, το δένεις για να κρατήσει το σχήμα του. Γιατί αλλιώς ανοίγει. Ανοίγει, ναι. Γίνεται, γυρίζει έτσι, κάνει διάφορα. Οπότε, πάμε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία. Κάνουμε τον πρώτο πακ. Το πρώτο δέσιμο εδώ πέρα και μετά πιάνουμε με το χέρι μας, το βάζουμε έτσι, δηλαδή να περάσει από κάτω το δεξί μας χέρι. Το περνάμε εδώ με αυτόν τον τρόπο από κάτω και κοίταξε να δεις όσο το δένεις έρχεται και σφίγγει αυτό. Πάμε άλλη μία. Μία και μία τελευταία, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε μία έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Το από κάτω το δεξί χέρι δηλαδή να περάσει από κάτω, τελευταίο δέσιμο. Σφίγγουμε και έρχεται και δένει όλο αυτό. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να ρωτήσεις. Αυτό είναι δίχτυ, δεν είναι αυτό που κάνεις εσύ. Ναι. Αυτό είναι έτοιμο που στο δίνει ο. Σε περίπτωση που δεν το πάρουμε έτοιμο. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς μόνοι μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε το κόλπο. Παίρνω λίγο από εκεί πατάς, λίγο από εδώ και λίγο από εδώ για να μην φαίνεται ότι. Ότι τις έχει φάει, Γιατί άμα φας όλες από ένα, πες τις έφαγε η Φέη. Πάει. Λοιπόν, λίγο λαδάκι με λίγο βούτυρο, ταιριάζει πάρα πολύ. Τώρα μια κουταλίτσα βούτυρο, δεν είναι ότι θα ανεβάσουμε τις θερμίδες με τόσο λίγο βουτυράκι. Και θα πάρω, να πάρω αυτή τη τσιμίδα, δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε εδώ στο μπάγκο μας, αλλά το πιπερώνουμε το κρεατάκι μας. Πόσες μερίδες βγάζει αυτό το κομμάτι. Να. Μία, δύο, πέντε. Τέσσερις με πέντε. Αναλόγως. Τώρα, αν είναι κάποιος φαγανός, εννοείται ότι θέλει περισσότερο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε να πέφτει και στο ξύλο. Λεμοναδίτσα. Το πιπέρι. Και λεμονάδα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθουμε και θα τα μαζέψουμε όλα. Δεν πρέπει να μείνει τίποτα. Αυτό είναι το σωστό μαρινάρισμα στο κρέας μας. Και έτσι όπως είναι, το βάζουμε μέσα. Ξεκινάμε το σοτάρισμα. Πρέπει να θωρακιστεί από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από τις τέσσερις πλευρές. Βάζουμε το καινούριο μας ξύλο εδώ. Και πάμε να κόψουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά μας είναι τα πολύ βασικά της μαγειρικής. Κρεμμύδι, καρότο και σέλερι. Κόβουμε λοιπόν σε κομμάτια ακανόνιστα, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα τα κόψουμε. Τα βάζουμε μέσα εδώ στη γωνίτσα. Βάζοντας τα λαχανικά, δεν πιτσιλάει το φαγητό μας. Γιατί αν σε μία.
Έχουμε μια φαρδιά κατσαρόλα και βάλουμε το κρεατάκι μόνο μέσα. Πιτσιλάει πάρα πολύ και τα κάνουμε όλα χάλια. Εμένα πριν η Γεωργία εδώ πέρα μου φώναζε. Τα έκανα όλα μαντέρα. Οπότε βρήκα ότι με αυτόν τον τρόπο, άμα βάζει τα λαχανικά σου εδώ στο πλάι, δεν θα πιτσιλήσει. Προστατεύει. Ακριβώς αυτό. Κόβουμε λοιπόν ακανόνιστα κομμάτια. Αν με σταματήσει κάποιο. Ευχαριστώ. Φωνάζω πάνω. Σταμάτα. Καρότο λοιπόν. Αν με σταματήσει κάποιο. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, είδε κάθε φορά που μου έρχεσαι μου λε: Πέτρο, δεν θα φάω τίποτα. Δεν ξανατρώω τίποτα. Αλλά έλα όμως που γίνεται. Καρότο, κρεμμύδι, σέλερι λοιπόν. Σκόρδο, το σκόρδο μπορείτε να το βάλετε. Εντολή άνοιξε. Έχει κι άλλα. Καινούσα. Έχει απλωθεί. Πάρτα, πάρτα από μπροστά μου, πάρτα να μην τα βλέπω. Πολύ ωραίες οι πατάτες τηγανητές. Είναι, από... είναι μια ευχαρίστηση. Ναι, καλύτερα. Ποιο δεν τρώει πατάτα τηγανητή. Τι σας ευχαριστεί, η πατάτα ή τηγανητή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ το μαγείρεμα. Αυτό που κάνω. Μπράβο. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, δείτε εδώ πώς έχει σοταριστεί. Σοτάρουμε λοιπόν από τη μία πλευρά, σοτάρουμε από την άλλη. Τι είναι αυτό τώρα, λες, ε? Θα σου πω τι είναι. Θέλεις να δέσεις μία σάλτσα και θα βάλεις αυτό σαν δεικτικό. Έλα, εντάξει, είναι άψογε. Και το έχεις κρατήσει από προηγούμενη μέρα, ε? Όχι, τώρα το πρωί το έκανα. Δεν του φαίνεται. Είναι βούτυρο μαλεύρι για να δέσω τη σάλτσα μου. Σαν κουσκούς που έκανε χτεσινό. Που καμιά φορά μετά το αφήνει στην κατσαρόλα και κάνει από πάνω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μοιάζει. Είναι πυκτικό, για να κάνεις αυτήν ωραία σάλτσα που έχουν τα εστιατόρια. Μαγιά. Για να δέσεις τη σάλτσα. Μικρό ρου. Δένεις και το νερό, δένεις και ένα αναψυκτικό. Δένεις ό,τι θέλεις. Ωραία ιδέα, Λοιπόν, βάζουμε μέσα καρότο, κρεμμύδι λοιπόν και σέλερι και προσθέτουμε και θυμαράκι. Μέσα λοιπόν και το θυμάρι, δάφνη. Και ένα κύβο, όπως σας είπα. Λοιπόν, πώς συνεχίζουμε τη διαδικασία. Αφήνουμε να θωρακιστεί πολύ πολύ καλά το κρέας μας από όλες τις πλευρές, όπως σας είπα. Αν δεν θωρακιστεί καλά, δεν θα κάνει ωραία κρούστα και δεν θα μπορεί να κοπεί ωραία. Θα είναι λίγο μαλακό, να το πω έτσι, για να το καταλάβετε. Λοιπόν, σοτάρουμε πολύ πολύ καλά. Όσο πιο πολύ σοτάρουμε και πάρει χρώμα, τόσο πιο σκούρα θα βγει η σάλτσα. Αν τα αφήσουμε απλά και βράσουν, θα είναι λευκή η σάλτσα μας, εντάξει. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να σβήσουμε με λευκό κρασάκι. Αν θέλετε σε αντίθεση να κάνετε μια σκούρα σάλτσα, θα σβήσετε με κόκκινο κρασάκι. Ωραία είναι η λευκή. Να δοκιμάσω λίγο. Λοιπόν, θα προσθέσω εγώ τώρα λίγο νεράκι μέσα σε αυτό. Το νερό να είναι τουλάχιστον στο μισό εκεί που φτάνει το κρέας σας. Δεν θα σας πω, σας γράφω 700 ml. Είναι περίπου μέχρι εδώ. Να φτάνει στο μισό περίπου από το κρέας. Δείτε εδώ τι όμορφη όψη που έχει η κατσαρόλα. Καλά, η σάλτσα είναι φοβερή. Ωραία, Πάνω στις πατατούλες τώρα αυτό, με λιράκι, με τέτοια, με ό,τι. Ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν έχεις βάλει κρέμα γάλακτος. Καθόλου, καθόλου, τίποτα. Άρα ουσιαστικά που... βάζεις να πάρει ένα χρώμα, βάζεις τα λαχανικά δίπλα για να μην πετάγεται. Mm-hmm. Προσθέτεις το νερό. Προσθέτεις πρώτα το κρασί, φεύγει το κρασί και μετά προσθέτεις νερό. Προσθέτω νεράκι. Ζεστό νερό πάντα και το αφήνω μετά να βράσει. Αυτό θα πάρει περίπου από μία έως μία μισή ώρα το φαγητό. Με σκεπασμένο, να έχουμε βάλει το καπάκι μας. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το βασικό στο μοσχάρι. Αν είναι μοσχαράκι γαλακτός, μπορεί να σου πάρει και 50 λεπτά. Κατάλαβες, έχει κάποιες... Εξαρτάται. Λοιπόν, κοίταξε να δεις από τόσο μεγάλο τι έμεινε. Οπότε σκέψου, αν δεν το είχαμε δέσει με αυτόν τον τρόπο, θα είχε ανοίξει όλο το μοσχάρι. Το έχω δοκιμάσει άπειρες φορές. Γι' αυτό σας λέω, ή ζητήστε το από το χασάπι σας. Ή κάντε το εσείς. Ή κάντε το εσείς με αυτόν τον γρήγορο τρόπο που είδαμε. Ανατρέξτε λίγο στο αντένα, το web, και δείτε τη συνταγή που την έχουμε βήμα-βήμα. Βγάζουμε λοιπόν αυτό εδώ. Τα σκηνάκια μας και τώρα έχουμε ατόφιο το κρέας. Στην περίπτωση που θέλαμε να το γεμίσουμε με κάτι, είναι ένας πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος να το γεμίσουμε με το σπάγκο μας όπως το χρησιμοποίησαμε. Κόβουμε λοιπόν σε κομμάτια. Ενώ είναι ζεστό ή το αφήνουμε να κρύψει. Όχι, πρέπει να είναι ζεστό. Πρέπει να είναι ζεστό για να το κόψουμε. Δεν λιώνει. Όχι, δεν θα λιώσει. Όπω, μαλακό, ωραίο. Δεν θα λιώσει γιατί είναι μαγειρεμένο ωραίο. Και κοίταξε να δεις πώς γίνεται. Τέλειο. Πώς σου φαίνεται. Η σάλτσα πώς γίνεται. Η σάλτσα, κοίταξε να δεις. Βλέπεις μια κατσαρόλα εκεί πέρα που έχω κρατήσει. Βεβαίως. Έχω βάλει... Αυτή είναι ότι έχει απομείνει εκτός του κρέατος. Μπράβο. Σωστά. Έχω βάλει ίδια ποσότητα. Ας το δω. Έχω βάλει ίδια ποσότητα βούτυρο μαζί με αλεύρι. Ό,τι βούτυρο θέλω, με ό,τι αλεύρι θέλω. Θα βάλω τη σαλτσούλα μου εδώ. Τώρα θα μου πεις τα λαχανικά, βρέσει Πέτρο, τα πετάμε. Όχι, άμα θέλετε μπορείτε να τα κρατήσετε. Από τα λαχανικά έχουμε πάρει ό,τι θέλουμε.
Έχουν βράσει εδώ πέρα μια μισή ώρα. Έχουμε πάρει ό,τι θέλουμε και στη συνέχεια, άμα θέλουμε, όπως είδες τα καρότα εγώ στην άλλη πλευρά που έβαλα. Μπορείς να βάλεις, ναι, να το συνοδεύεις έτσι. Άρα ουσιαστικά είναι ο ζωμός μέσα στο οποίο έβρασε με τα λαχανικά και το κρέας. Σκέψε όμως πόσα πράγματα έχει μέσα ο ζωμός. Πολύ νόστιμος. Και το κάνεις, το δένεις για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Με λίγο βουτυράκι και αλεύρι, όπως είπαμε, τόση ποσότητα αλεύρι, τόση ποσότητα βούτυρο. Τώρα 20... το κάνω έτσι γιατί κρύωσε, ναι, έχει για να αυτό. Το δούμε και το χρώμα 20, του. 20 για παράδειγμα βούτυρο, 20 αλεύρι, το ψήνω λίγο και το βάζω μέσα και έρχεται και δένει το αυτό. Το μυστικό είναι ότι πρώτα το ψήνεις. Δηλαδή το κάνεις μια... Έχει, ξέρεις, αυτή την αλευρίλα. Σε χαμηλή φωτιά δένει ή σε δυνατή φωτιά. Σε δευτερόλεπτα. Δένει σε πολύ δυνατή φωτιά και δένει σε δευτερόλεπτα. Αλεύρι και βούτυρο μαζί. Αλεύρι και βουτυράκι. Δένει τα πάντα, φέι. Ίδια ποσότητα. Ίδια ποσότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να φας, νομίζω. Νοήτε. Ωραία, καλή όρεξη.